Καλημέρα από την Πάτρα, εδώ που περιμένουμε την γένεση στην κακοκαιρία αυτή, την νέα καταιγίδα η οποία αναμένεται να πλήξει το 24ωρο το οποίο διανύουμε την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδος. Όπως μπορείτε να δείτε και πίσω μου, αυτή τη στιγμή στην περιοχή της Πάτρας υπάρχει μια συννεφιά και όχι ιδιαίτερα βαριά, θα έλεγα. Δεν είναι βαριά τα σύννεφα τα οποία έχουμε αυτή τη στιγμή στην Πάτρα. Ωστόσο, ο καιρός, σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, θα εξελιχθεί διαφορετικά τις επόμενες ώρες. Ήδη να σας πω ότι είχαμε περίπου στα μεσάνυχτα έντονη βροχόπτωση στην περιοχή της Κέρκυρας, όπου είχαμε και χαλαζόπτωση. Μάλιστα, σημειώθηκαν σε κάποιες περιοχές και μικρές διακοπές ρεύματος. Μέχρι στιγμής, τουλάχιστον στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδος, δεν έχουν αναφερθεί προβλήματα από τον καιρό κατά τη διάρκεια της νύχτας. Δεν είχαμε κάποια ιδιαίτερα συμβάντα μέχρι αυτή την ώρα τουλάχιστον. Δεν έχουν αναφερθεί κάποια προβλήματα. Ενώ και γενικότερα από την εικόνα την οποία καταφέραμε να μαζέψουμε για κατά τη διάρκεια της νύχτας, φαίνεται ότι ακόμα η γένεση δεν έχει φτάσει στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδος με έντονα καιρικά φαινόμενα. Περιμένουμε να δούμε βέβαια θα εξελιχθεί ο καιρός. Ήδη στα κινητά όλων μας από χθες το απόγευμα έχουν φτάσει μηνύματα από την πολιτική προστασία και στην Πάτρα και στην Ηλία και στην Ετωλοκαρνανία και στα νησιά του Ιωνίου, ακόμα και στην περιοχή των Ιωαννίνων για τα επικίνδυνα αυτά καιρικά φαινόμενα, ενώ σε ετοιμότητα βρίσκονται τόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην ευρύτερη περιοχή, όσο και τα αρμόδια τμήματα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Ήδη έχουν βγει ανακοινώσεις και από τον Δήμο της Πάτρας, ενώ βρίσκονται σε επιφυλακή όλοι οι εργαζόμενοι οι οποίοι εμπλέκονται σε τέτοιου είδους καταστάσεις, προκειμένου να επέμβουν εάν χρειαστεί κατά τη διάρκεια της ημέρας αλλά και της νύχτας, πηγαίνοντας σιγά σιγά προς Σαββατοκυριακό.